Ο οικονομολόγος ο Δημήτρης Οκαζάκης βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον καλημερίζουμε. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Καζάκη, μπαίνουμε κατευθείαν στην ουσία. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτά τα οποία τουλάχιστον γίνονται από την Κυριακή το βράδυ στην ουσία έως και σήμερα, όπου θα καταλήξουν σε μια κυβέρνηση, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, εθνικής συνοχής, εθνικής σωτηρίας, εθνικής συνευθύνης, τι λέει το Πασόκ, έτσι την αποκαλεί ο κύριος Μενιζέλος. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας. Εγώ θα την έλεγα εθνικής προδοσίας. Δηλαδή, εθνικής προδοσίας. Ναι, γιατί αυτό, ο στόχος τους είναι το πώς θα υπογράψουν το ξεπούλημα της χώρας. Αυτό το πράγμα που συζητάνε αυτή τη στιγμή στα πλαίσια του Eurogroup είναι το πώς θα βάλουν τα ταφόπλακα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο φαίνεται από τις δηλώσεις. Είναι ολοφάνερο. Για πείτε μου εσείς, ποια είναι η κόκκινη γραμμή ακριβώς αυτής της κυβέρνησης και της εθνικής διαπραγματευτικής ομάδας που προτείνει ο κύριος Βενιζέλος απέναντι στους συντονιστές. Η ατζέντα για να πας να διαπραγματευτείς, γιατί δεν μιλάμε για επαναδιαπραγμάτευση, ναι, γιατί ναι, δεν έγινε και ποτέ διαπραγμάτευση. Βεβαίως, ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχεις μια ατζέντα. Ακριβώς. Και αυτή την ατζέντα θα πρέπει να την ανακοινώσεις στο λαό σου. Ιδάλλως τι κάνεις αυτή τη σύγκληση. Αυτό δεν λέω. Έτσι είναι. Πίσω η διαπραγμάτευση είναι αυτή. Ή το κρατάω κρυφό, μην τρομάξει ο κόσμος. Πάντως, αν λάβουμε υπόψη τις απόψεις της κυρίας Μέρκελ, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι εμείς δεν μιλάμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για μια σχετική επιμήκυνση, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που θα εμφανιστεί είναι, και ήταν ανάγκη, και αυτό το πράγμα είναι ανάγκη για τους δανειστές, είναι να καλύψουν την τεράστια τρύπα που έχει δημιουργήσει η εξυπηρέτηση του χρέους μετά το PSI. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα μας πάει σε τρίτη δανειακή σύμβαση και φυσικά ένα αντίστοιχο τρίτο μνημόνιο. Και επειδή με τις δανειακές συμβάσεις έχουν γίνει πολλά, η πρώτη δανειακή σύμβαση, θα θυμάστε, δεν έχει καν επικυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βεβαίως όλα τα αντιμνημονιακά κόμματα την ξεχάσανε στην προεκλογική περίοδο. Αλλά να θυμίσουμε. Τι άλλα ξεχάσανε, κύριε. Βεβαίως, έτσι ότι βεβαίως δεν συνεργαζόμαστε με Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ναι, 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 βεβαίως. Ότι δεν συνεργάζομαι με Πασόκ γιατί δεν υπάρχει εθνικό συμφέρον. Πολλά ναι, ξεχάστηκαν. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στην πρώτη δανειακή σύμβαση, άνευ όρων και αμετάκλητα, απεμπολίσαμε την ασυλία λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας. Με μόνο στόχο να δώσουμε το δικαίωμα στους ξένους δανειστές δίμευσης της περιουσίας του ελληνικού λαού. Στη δεύτερη δανειακή σύμβαση, κάναμε ένα ακόμη βήμα. Δώσαμε την εθνική κυριαρχία στο σύνολό της, στους δανειστές. Με αποτέλεσμα να είμαστε στην ουσία και επισήμως κατεχόμενη χώρα. Τώρα, στην τρίτη δανειακή, τι θα προσφέρουν. Φοβάμαι ότι αυτό που συζητάνε αυτή τη στιγμή, ναι, είναι η μετατροπή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό προτεκτοράτο, όπως ακριβώς έχουν συζητήσει οι σύμβουλοι της κυρίας Μέρκελ και το συζητάνε από τις 6 Μαΐου και μετά. Και το λέει και ο κύριος Σόιμπλε. Και ο Λιρέν το είπε στο Ευρωκοινοβούλιο λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείτε να ζητάτε βοήθεια, αλλά δεν εκκορείτε τέλος πάντων την εθνική σας κυριαρχία. Φυσικά αυτό το λέγε για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Στη δική μας περίπτωση το έχουν υπογράψει ήδη. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα επιβάλλουν αυτό το προτεκτοράτο. Και δυστυχώς θα μπούμε σε διαδικασία που δεν θα είναι πλέον μόνο δημοσιονομικής επιβολής του προτεκτοράτου, αλλά και στρατιωτικο-χωροφυλακίστικης επιβολής. Γιατί το λέτε αυτό, είναι βαρύ, γιατί το λέτε. Θα σας πω, πρώτον καταρχήν θα σας πω ότι ήδη έχουν αποδεχτεί τη λογική του να έρθει στρατοχωροφυλακή στην Ελλάδα. Γράφεται συστηματικά από το γερμανικό τύπο, δεν έχει διαψευστεί από κανέναν εδώ. Δηλαδή, να έρθει στρατοχωροφυλακή. Ναι. Δηλαδή. Αυτή η ταξιαρχία της Eurogen Force. Ναι. Λοιπόν, η οποία σας θυμίζω ότι με βάση τη συνθήκη, ναι, που έχουν υπογράψει βεβαίως και η Ελλάδα, λειτουργεί σε καθεστώς ετεροδικίας. Λοιπόν, αυτή η στρατοχωροφυλακή που το γράφει και το ξαναγράφει ο γερμανικός τύπος είναι έτοιμη να κάνει απόβαση στην Ελλάδα για να προστατεύσει τους φίλους της κυρίας Μέρκελ, τους απογόνους των παλιών δοσιλόγων, τους σύγχρονοι δοσύλλογοι, για να τελειώσει η ιστορία της Ελλάδας, είναι έτοιμη. Δεν υπήρξε καμία διάψευση. Δεν μπήκε καν το θέμα στην προεκλογική περίοδο. Όλα αυτά τα κάνανε, τα κατάπιανε. Αυτό θα γίνει έχοντας το σενάριο της κοινωνικής αναταραχής και τα λοιπά. Ακριβώς. Δηλαδή, επάνω σε αυτό το μοτίβο είναι στημένο. Ναι, βέβαια. Και το δράμα, ξέρετε ποιο είναι. Εάν έχουμε φαινόμενα, για παράδειγμα, όπως αυτά τα χθεσινά ή τα προχθεσινά που έγιναν στο Ζεφύρι και αλλού, ή ναι, οι δολοφονίες. Ναι, ναι.
που έχουν γίνει, ας πούμε, στην Παλίνη, οτιδήποτε, μια τέτοιου τύπου κατάσταση, όπου βλέπουμε να ξεκινά ένας κοινωνικός εμφύλιος, αυτή τη φορά τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, ενώ στην πρώτη φορά, οι Έλληνες τις αντιμετώπισαν κλεισμένοι στα σπίτια τους, χωρίς, είμαστε ειδικά στην Αθήνα, ήμασταν η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δεν υπήρχε ούτε ένας να τους υποδεχτεί τους Ναζί όταν μπαίνανε στην πόλη. Αυτή τη φορά δυστυχώς θα δούμε να τους χειροκροτάνε στο δρόμο. Γιατί υποτίθεται θα έρθουν να επαναφέρουν την τάξη και την ασφάλεια. Την τάξη και την ασφάλεια που οι δικοί τους σκόπιμα και με δόλο την έχουν πυροδοτήσει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα συζητηθεί στα πλαίσια του Eurogroup, τη Συνόδου Κορυφής, συγγνώμη, που θα γίνει στις 28 του μηνός. Τώρα. Βεβαίως. Τώρα δηλαδή πρόκειται να συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο. Να συζητηθεί το ενδεχόμενο να υποστηριχτεί η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να περισσώσει ή να εξυγειάνει την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γράφεται συστηματικά στο γερμανικό τύπο. Έχει γίνει σλόγγαν για τους συμβούλους της κυρίας Μέρκελ, συμπεριλαμβανομένου και τους κεντρικούς τραπεζίτες της Γερμανίας, και δεν λένε κουβέντα εδώ. Ούτε οι πολιτικοί, ούτε βεβαίως τα παπαγαλάκια τους στη δημοσιογραφία. Και εδώ μπαίνει ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι πολύ σοβαρό, κύριε Καζάκη. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, εγώ φοβάμαι από τις εκλογές ότι βγήκαμε εξαπατημένοι. Και εξαπατημένοι δύο φορές. Πρώτον, για τις υποσχέσεις βεβαίως χωρίς αντίκρισμα που έδωσε ο κύριος Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς. Θα επαναδιαπραγματευτούμε, θα μειώσουμε την εφορία, κολοκύθια. Όποιος ξέρει τα δεδομένα και το τι έχει υπογράψει ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βενιζέλο. Πέστε μου, σας παρακαλώ, γιατί λίγο πολύ το δεύτερο μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους αυτού του μνημονίου αρχίζουμε και τους ζούμε τις προηγούμενες ημέρες και πριν από τις εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι. Αυτά μπορούν να τα ανατρέψουν, δηλαδή το ζητούμενο των 11,5 δις μέχρι το τέλος του 2012. Ανατρέπονται πώς, με επιμηκύνσεις. Δεν ανατρέπονται. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Το βασικό είναι ότι θα πρέπει να πετύχουν κάποιους δημοσιονομικούς στόχους στοιχειωδώς για να μην επιβαρυνθεί ο τρομακτικά επιβαρυμένος δανεισμός της χώρας. Δηλαδή εδώ πέρα μιλάμε για ένα ντόμινο. Από τη στιγμή που έχει εξυπηρέτηση του χρέους αυτό το χαρακτήρα, έχει πάρει αυτό το χαρακτήρα, δεν μπορούν παρά να μπουν σε λογικές περιορισμού και λιτότητας που έχουν βάλει ήδη. Για παράδειγμα, εάν αφήσουν ή επιμηκύνουν τα συγκεκριμένα μέτρα για τα οποία που έτσι αλλιώς έχουν επιμηκυνθεί λόγω των εκλογικών αναμετρήσεων, τότε αναγκαστικά το δημοσιονομικό έλλειμμα θα χτυπήσει καμπανάκια. Το δημοσιονομικό έλλειμμα όμως θα φέρει καινούριο δανεισμό. Καινούριο πρόβλημα στο δανεισμό και στην εξυπηρέτησή του. Λοιπόν, και πάει λέγοντας, ήδη οι εκτιμήσεις είναι ότι στο τέλος του 2012 το δημόσιο χρέος θα είναι ή 385 ή 395, εξαρτάται δηλαδή από το αν θα δοθούν όλες οι δόσεις τώρα που προβλέπονται μέσα στο 2012. Αυτό σημαίνει περίπου στο 180% του ΑΕΠ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ξεφύγει από κάθε έλεγχο, παρά το γεγονός ότι έγινε το PSI το περίφημο. Έτσι, αυτή είναι η πρώτη εξαπάτηση που γίνεται. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, έχουμε ένα ΕΟΠΗ ο οποίος θα κλείσει, όσον ούπο. Και έτσι θα πεθάνει ο κόσμος, με έλλειψη φαρμάκων, με όλα τα προβλήματα. Έτσι αλλιώς, και φάρμακα να υπήρχαν, με τι προσόντα να πας να τα αγοράσεις, όταν η αγοραστική σου δύναμη είναι μηδενική. Το δεύτερο, ήδη υπολογίζεται ότι με τα νέα φορολογικά μέτρα που προβλέπεται να παθούν ώστε να μπορέσει να συγκρατηθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα, το 40% των φορολογουμένων θα αδυνατεί να τα πληρώσει. Τότε γιατί τα βάζουν. Ναι. Γιατί τα βάζουν. Γιατί. Για να σου πάρουν την περιουσία. Γι' αυτό τα βάζουν. Λοιπόν. Δηλαδή τώρα αυτό είναι, έτσι όπως το περιγράφεται κύριε Καζάκη, είναι σαν ένα σενάριο το οποίο εξυφαίνεται και βεβαίως αρχίζει και το puzzle, τα κομμάτια του δραστηριοποιούνται και μπαίνει το ένα πάνω στο άλλο για να σχηματοποιηθεί η εικόνα πίσω από την πλάτη ενός ολόκληρου λαού, λέγοντας άλλα πράγματα προεκλογικά και άλλα πράγματα να γίνονται μετεκλογικά. Ακριβώς. Εάν και πόσο γίνουν. Βεβαίως. Το ενδιαφέρον, κοιτάξτε, εδώ είναι τα νούμερα και είναι σαφέστατα τα νούμερα. Ήδη τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ περισσότερο από ότι εγώ, για παράδειγμα, υπολόγιζα στις αρχές του χρόνου. Εγώ υπολόγιζα στο τέλος του 2012 θα έχει σοβαρό πρόβλημα η μία στις δύο οικογένειες. Το δράμα είναι ότι ήδη έχουμε πέσει σε αυτό το επίπεδο.
και χώρια τις περίφημες παράπλευρες απώλειες, όπως έχουν χαρακτηρίσει οι πολιτικάντιδες της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, δηλαδή ο κόσμος που από την απελπισία του πάει και αυτοκτονεί. Λοιπόν, το θέμα είναι, αυτό είναι η μία εξαπάτηση. Η άλλη εξαπάτηση είναι η δημιουργία μιας λεγόμενης αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία έχει νομοποιήσει όλες τις κεντρικές επιλογές των δανειστών. Και οι κεντρικές επιλογές δεν είναι το ποιες πολιτικές του μνημονίου. Ποιες είναι? Πρώτον, ότι πρέπει να πληρώσουμε ένα χρέος το οποίο είναι αδύνατο να το πληρώσουμε παρά μόνο με το αίμα του λαού μας. Και δεύτερον, την επιβολή προτεκτοράτου στη χώρα. Αυτά τα έχει αποδεχτεί πλήρως ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και περιχαρείς από το βράδυ του Σαββάτου, της Κυριακής, ναι, μιλάει για το θα κάνει δομική αντιπολίτευση, υπεύθυνη αντιπολίτευση. Άκουσα κάποια από τα στελέχη του να λένε για λελογισμένη αντιπολίτευση. Ούτε ένας από δάφτους, ούτε καν στις επίσημες τοποθετήσεις που έχουν κάνει, δεν λέει αυτό που περιμένει όλος ο κόσμος, ότι θα κάνει αντιπολίτευση πεζοδρομίου. Γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να φρενάρουμε αυτή την ιστορία. Οπότε τι γίνεται τώρα? Δηλαδή αυτά έτσι όπως ακούγονται και τα μηνύματα έχουν κατακλείσει εδώ το κέντρο, αλλά αυτό το οποίο τουλάχιστον υπάρχει σαν εικόνα είναι αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός ο οποίος μπορεί να μας οδηγεί σε περιπέτειες. Εγώ πιστεύω ότι έτσι ή αλλιώς έχουμε μπει σε περιπέτεια. Έχουμε μπει σε περιπέτεια. Γι' αυτό και είναι για μένα, είναι έγκλημα να σας το πω έτσι. Με την πολιτική έννοια το όρο το λέω. Ναι. Είναι έγκλημα το γεγονός ότι ορισμένοι σήμερα επιχαίρονται, γιατί αντιμνημονιακές δυνάμεις έχουν πάρει αυτά τα ποσοστά ως αντιπολίτευση, ενώ θα έπρεπε σήμερα να είναι κυβέρνηση. Γιατί αυτό που δεν μπορούμε σε μια και ακούστε με να πω, γιατί μερικές φορές χάνουμε τον προσανατολισμό και σαν εμείς απλοί, ο απλός κόσμος. Δεν λέω τώρα για τους πολιτικάντιδες. Αυτό το πράγμα που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια οικονομία σε ύφεση. Με σοβαρά πρόβλημα στα δημοσιονομικά και στο χώρο. Αλλά... Σε κατάρρευση. Είμαστε σε κατάρρευση. Το ξέρετε ότι 190 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που είναι η αφρόκρεμα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή αποεπενδύουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα και σκόνται και φεύγουν. Φαίνεται μεγάλες εταιρείες, δεν χρειάζεται να πούμε και ονόματα, τις τελευταίες ημέρες μαζεύουν τις βαλίτσες τους και αναχωρούν. Ακριβώς. Αυτή η αποεπένδυση της ελληνικής οικονομίας έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο αυτού του χρόνου. Δεύτερον, κάθε μέρα που περνάει, 500 εκατομμύρια από τις καταθέσεις της τράπεζας κάνουν φτερά. Αυτό συνεχίζεται και τώρα. Μετά υποτίθεται από την κατάσταση που επήλθε, ξέρω εγώ, τη σταθερότητα που μας έφερε ο κύριος Σαμαράς. Γιατί πολύ απλά συντρέχουν δύο λόγοι. Πρώτον, τα νοικοκυριά είναι αδύνατο να επιβιώσουν, τρώνε και το τελευταίο τους κομπόδεμα. Και από την άλλη, επειδή γνωρίζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικά κυκλώματα που έχουν οικονομική επιφάνεια, mm-hmm, επειδή γνωρίζουν ότι έχουμε μπει σε διαδικασία κατάρρευσης, τα παίρνουν όπως και όπως, μπας και σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν, να τα μεταφέρουν σε πιο ασφαλείς τοποθετήσεις. Αυτό το πράγμα δημιουργεί μια κατάσταση ακόμη μεγαλύτερης κατάρρευσης. Από την άλλη μεριά έχουμε κατάρρευση κοινωνική. Ούτε το γνωρίζουμε γύρω μας. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι δεν είναι. Αυτό φαίνεται. Αυτός ο κόσμος που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Τι θα του πούμε? Πώς θα επιβιώσει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού? Ειδικά τώρα που θα του έρθουν τα σημειώματα της εφορίας. Και μάλιστα... Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για τα χαράτσια, μιλάμε για τα ΕΤΑ, τα ειδικά, αλλά ακόμη και οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές έχουν οδηγήσει πραγματικά σε πώς θα τα βγάλει πέρα αυτός ο κόσμος. Τι μπορεί να γίνει πραγματικά, κύριε Καζάκη? Γιατί το λέω αυτό τώρα? Γιατί σήκωσαν πάρα πολύ υψηλά τον πήχη, ναι, έτσι, ιδιαίτερα προεκλογικά και μάλιστα στην τελευταία προεκλογική περίοδο. Είπανε πολλά πράγματα και η Νέα Δημοκρατία, κυρίως η Νέα Δημοκρατία, και το Πασόκ και η Δημάρ, δηλαδή οι τρεις σημερινοί εταίροι κατά κάποιον τρόπο. Αφήνω την αξιωματική αντιπολίτευση έξω, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αξιολογείται ούτως ή άλλως. Ναι. Σήκωσαν πολύ ψηλά τον πήχη. Τι πραγματικά μπορούν να κάνουν, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις εχθές της Υφυπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και την διάθεση την οποία κατέθεσε από την πλευρά της η κυρία Μέρκελ? Κοίταξε, τι πραγματικά μπορεί να γίνει? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων στις κορυφές της Ευρωζώνης.
που βεβαίως δεν αφορά κανέναν εργαζόμενο ή λαό της Ευρωζώνης. Ποια είναι η σύγκρουση? Η σύγκρουση είναι ανάμεσα σε ένα αμερικανό, να το πούμε, στραφές κέντρο, ναι, που λέει το εξής: κοιτάξτε να δείτε, έτσι αλλιώς το χρέος, αυτό το πράγμα που έχετε, δεν είναι δυνατόν να διαχειριστεί. Mm-hmm. Ανοίξτε τις κάνουλες του χρήματος, δώστε τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τυπώσει χρήμα και μέσω του ευρωομολόγου να φορτωθείτε καινούριο χρέος ώστε να διασωθούν οι τράπεζες και αφήστε τα εξαφίξεις. Και από την άλλη, η Γερμανία που, λέει, που ξέρει ότι αν συμβεί αυτό. Δηλαδή αυτή η τρύπα. Σε αυτή την τρύπα, η οποία δεν έχει πάτο, θα συνεχίσουμε την ίδια τακτική. Ακριβώς. Και αν λοιπόν η Γερμανία, παρακαλώ, ορίστε. Η Γερμανία από τη δική της μεριά ξέρει ότι αν αυτό το πράγμα συμβεί, τότε θα παρασυρθεί και αυτή στη δίνη της χρεοκοπίας. Ναι. Δεν θα μπορεί να αντέξει. Λοιπόν, αυτή είναι η σύγκρουση. Και εγώ ρωτάω το εξής απλό πράγμα. Γιατί ο παραλογισμός αυτός, γιατί να διασώσονται τα ενεργητικά των τραπεζών φορτώνοντας τεράστια χρέη, λιτότητες και όλα τα υπόλοιπα που τα ακολουθούν, οι λογικές τους συνέπειες δηλαδή, στους λαούς της Ευρώπης αλλά και του κόσμου ολόκληρου, γιατί η Αμερική δεν είναι καλύτερα. Ναι, ναι. Είναι απελπιστική η κατάσταση. Όποιος παρακολουθεί την κατάσταση στην Αμερική είναι χειρότερη από ό,τι το 29. Είναι χρεοκοπημένη. Βεβαίως, απόλυτα χρεοκοπημένη. Ναι. Απλούστατα, έχει τη δυνατότητα μέσω της κοπής του νομίσματος αλλά και της επεκτατικής πολιτικής που ακολουθούν, mm-hmm, που ακολουθεί η ίδια οικονομικά, στρατιωτικά και πολιτικά, να εξάγει την κρίση της και τη χρεοκοπία της. Λοιπόν, βεβαίως, όλα αυτά έχουν ένα όριο. Δεν θα γίνεται για πάντα. Οπότε, μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μια χώρα με τα δικά μας δεδομένα, που δεν μπορούμε εξ αντικειμένου να παίξουμε σε αυτό το παιχνίδι των μεγάλων καρχαριών, θα πρέπει να είμαστε ο γάβρος που θα είμαστε ο πρώτος που θα χαθεί από αυτήν την ιστορία. Μάλιστα. Δεν μας τα είπετε καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Μα αυτά τα λέγαμε από την αρχή. Τα πράγματα δηλαδή είναι καθαρή αριθμή. Εδώ δεν μπορείς να παίζεις με τους αριθμούς. Μπορεί ο οποιοσδήποτε κύριος Σαμαράς ή κύριος Βενιζέλος με τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης να ξεγελάει τον οποιονδήποτε. Αλλά τα νούμερα είναι νούμερα. Να σας πω κάτι. Αναρωτιόμαστε αυτές οι μέρες με τα αποτελέσματα τα οποία ήρθανε. Και λέγαμε, έτσι, και τι θα μπορούσε να κάνει ο Έλληνας, παραδείγματος χάρη. Τι να ψήφιζε, ποιος θα τον εκπροσωπούσε. Θα σας πω κάτι. Το ζήτημα είναι, καταρχήν, εγώ πίστευα. Ναι, ναι. Και γι' αυτό άλλωστε και το ΕΠΑΜ δεν κατέβηκε στις εκλογές. Ναι. Εμείς πιστεύαμε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε με τον Α ή με τον Β τρόπο, παρά τις διαφωνίες μας, τις αισθάνσεις που είχαμε και όλα αυτά, να διευκολύνουμε τον κόσμο να επιβάλλει μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάλευε για αυτό το πράγμα. Δεν πάλευε. Όχι. Δεν πάλευε. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που μας κάνουν να λέμε ότι δεν πάλευε. Πρώτον, εγώ δεν είδα τον κύριο Τσίπρα, ναι, το βράδυ της Κυριακής. Να λέει το στοιχειώδες. Δεχτήκαμε μια ήττα, εμείς παλέψαμε για την ελπίδα του ελληνικού λαού, γιατί αυτό συμπύκνωνε. Mm-hmm. Έτσι. Η ελπίδα όμως ήταν να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση, μπας και γλιτώσει από κανένα χαράτσι. Mm-hmm. Δεν είναι για να τον διεξοματική αντιπολίτευση αυτόν τον τύπο. Δεν ψήφισε αντιπολίτευση, κυβέρνηση ψήφισε ο κόσμος. Από την άλλη μεριά ήταν περιχαρής και βιάστηκε από τις 9 η ώρα το βράδυ, πήγε και χαιρέτησε το Σαμαρά και του ζήτησε να φτιαχτεί γρήγορα κυβέρνηση. Δηλαδή, συγγνώμη, παλεύεις για μια άλλη κυβέρνηση. Κυβέρνηση αντιμνημονιακή, έστω όπως την καταλάβαινε ο ίδιος. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Και πας και χαιρετάς τους άλλους. Δηλαδή, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, δεν είδα ούτε ένα στελεχός τους από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κύριος Τσίπρας στις δηλώσεις του, να λέει, κοιτάξτε να δείτε, χάσαμε μια εκλογική μάχη, θα την κερδίσουμε όμως με μαζική κινητοποίηση στους δρόμους. Πώς αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα που έρχεται? Άκουσα μόνο περιδομικής αντιπολίτευσης, υπεύθυνης αντιπολίτευσης, έτσι, στο κοινοβούλιο. Τι θα κάνουμε με τον κόσμο που υποφέρει? Και τέλος πάντων, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και πάλι με χρόνια, με καιρούς, όποτε μας επιτρέψουν οι γνωστοί νταβαντζίδες της ελληνικής πολιτικής κοινής, είτε ντόπιοι είτε ξένοι, μας επιτρέψουν να πάμε ξανά σε εκλογές, να έχουμε την ελπίδα, ίσως, ξέρω εγώ, κάποτε να υπάρξει μια αλλαγή. Και μέχρι τότε πόσοι πρέπει να πεθάνουν? Κλείνοντας το χρονικό διάστημα που έρχεται μπροστά μας, πώς το βλέπετε? Δηλαδή, με αυτά που μας περιγράψατε, μάλλον περιττεύει η ερώτηση. Δύο πράγματα. Το πρώτο ζήτημα είναι, από τον πρώτο μήνα, από τις πρώτες αποφάσεις που θα πάρθουν τώρα από το Σύνοδο Κορυφής και μετά,
αυτό που θα στοιχιώνει την ελληνική πολιτική ζωή, ναι, είναι το παλιό ερώτημα του Γιώργου Καφαντάρη στο Μεσοπόλεμο. Δηλαδή, κοινοβούλιο ή δικτατορία. Δηλαδή φτάνουμε σε τέτοια κατάσταση. Βεβαίως, διότι προσέξτε, όταν ένας λαός πεθαίνει, ενώ κοινωνικά, εισοδηματικά, από την άποψη της δουλειάς του, αυτό το πράγμα που δούμε όλοι μας. Στην ουσία πεθαίνει. Έτσι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα καταραίει η οικονομία του. Και εσύ επιμένεις να συνεχίζεις τον ίδιο δρόμο. Πέστε μου με ποιο τρόπο, σε ομαλές συνθήκες, μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ σε ομαλές συνθήκες, ναι, να γίνεται αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μας τυχιώνει. Το αν θα γίνει ή όχι εξαρτάται από εμάς. Γιατί είμαστε και εμείς εδώ πάνω από θέμα μας. Δηλαδή, και αν κάποιος ενδιαφέρεται για αυτόν τον τόπο, είναι αυτός που τον δουλεύει και υδροκοπά για αυτόν τον τόπο. Και αυτό είμαστε εμείς. Δεν είναι ούτε ο κύριος Σαμαράς που θα την κοπανίσει γιατί έχει περιουσία στο εξωτερικό και έχει εξασφαλίσει την καβάτα του, ούτε το υπόλοιπο, η υπόλοιπη συμμορία των τοποτηρητών, των δανειστών. Αυτοί που εννοιάζονται για αυτόν τον τόπο και που θεωρούνται και παρήσακτοι από τους δανειστές είναι οι κατοικοί του. Δηλαδή ο λαός, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Όπως λέει ο φίλος εδώ, εύστοχα δημιουργούμε το πρόβλημα και μετά ως σωτήρες προσφέρουμε τη λύση. Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια. Το δράμα είναι ότι κάποτε πρέπει να ξυπνήσουμε. Δηλαδή, αυτό που με στεναχωρεί στον ελληνικό λαό είναι το εξής. Ότι ενώ το ξέρει το πρόβλημα, το ξέρει πλέον το πρόβλημα, εντάξει, μπορεί να το εξηγήσει. Και είναι και υποχρεωμένο στο κάτω-κάτω της εγγραφής. Ενώ για το πρόβλημα κινητοποιήθηκε. Το είδαμε αυτό. Πέρυσι τέτοια εποχή τι γινόταν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επέστρεψε και πάλι στα πατρόεδάφη. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, καθόμαστε τώρα, ψηφίζαμε αυτούς που ψηφίσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και κλεγόμαστε από την επομένη, ναι, για αυτούς που ψηφίσαμε. Ναι, ναι. Κάποτε θα πρέπει να πάρουμε, να το ξεκαθαρίσουμε κιόλας, έτσι, γιατί είναι ένα θέσφατο και στην θεωρία, αλλά και στην πρακτική. Mm-hmm. Από τη στιγμή που μια οικονομία μπαίνει σε διαδικασία κατάρρευσης, όπως μπήκε η ελληνική οικονομία, δεν είμαστε πλέον σε ύφεση, αλλά σε κατάρρευση, ο τρόπος από οποιαδήποτε κυβέρνηση, με οποιοδήποτε πρόγραμμα, με οποιοδήποτε καθεστώτος, ο τρόπος για να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση είναι μόνο με έκτακτα άμεσα μέτρα. Τώρα, αν έχεις μια κυβέρνηση φιλολαϊκή, αυτά τα μέτρα θα έχουν επαναστατικό χαρακτήρα. Με καταλαβαίνετε με ποια έννοια. Ότι δεν θα είναι μια τυπική διαχείριση δημοσιονομική ή πολιτική. Θα υπάρχει ριζοσπαστισμός. Με πολύ έντονο ριζοσπαστισμό. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που μαθαίνεις όταν συζητάς για τέτοιου τύπου, είτε στο πανεπιστήμιο είτε οπουδήποτε άλλο, μελετώντα αυτά τα πράγματα, έχουν γίνει μελέτες, ναι, είναι ότι εδώ πλέον δεν υπάρχει ιερό και όσιο. Το μόνο ιερό και όσιο που υπάρχει, εντάξτε, είναι η προστασία της χώρας και του λαού. Πριν κλείσουμε, απλά μεταφέρω την εικόνα που βλέπω και εγώ αυτή τη στιγμή μέσα στην εκπομπή του Γιώργου του Παπαδάκη στο πεδίο του Άρεος. Ναι. Είναι μια ατέλειωτη, στην κυριολεξία ατελείωτη ουρά πολιτών οι οποίοι πάνε να πάρουν δωρεάν λαχανικά. Ναι. Μιλάμε για χιλιάδες λαού. Έχετε δίκιο. Εμείς και σαν ΕΠΑΜ έχουμε ξεκινήσει, τουλάχιστον τα μέλη μας έχουν ξεκινήσει συνεταιρισμούς καταναλωτικούς και αλλά και παραγωγικούς που έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα και όχι αυτού του τύπου τη διατροφική φιλανθρωπία που εμένα προσωπικά μου δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γιατί ο λαός δεν είναι αναξιοπαθών για να του δίνεις φιλανθρωπικές ενέσεις. Αλλά και μόνο την εικόνα που βλέπεις. Όχι, έχετε δίκιο. Είναι ντροπή, δηλαδή πώς το λένε. Έφτασε ο Έλληνας σε αυτή τη γη την ευλογημένη, έχει να δίκιο, μην παράγει και να πηγαίνει σήμερα να του δίνουν δωρεάν λαχανικά και να στέκεται στην ουρά. Αυτό έχετε δίκιο. Η μητέρα μου που είναι παιδί της κατοχής, έτσι, μου έλεγε ότι τέτοιες σκηνές δεν θυμάται ποτέ σε αυτή τη χώρα. Έλα όμως που θα τις θυμόμαστε πλέον. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Αυτό το πράγμα, έτσι, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συνείδη διαχείριση. Έχετε δίκιο απόλυτο. Οπότε, ή έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει μόνο ιερό και όσιο το συμφέρον του λαού, αυτού του κόσμου εκεί πέρα, και πεπεδαίνει με δραστικό τρόπο ώστε αύριο το πρωί να το αλαφρώσει το βάρος και να μπορεί να μπει σε μια διαδικασία διαφορετική, ή έχεις μια βαθύτατα αντιδραστική μαύρη κυβέρνηση η οποία προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντα των δανειστών ντόπιων και ξένων, τότε θα προβεί σε ενέργειες που η μπροστά τους η εφταετία και η Χούντα θα μοιάζουν παιδική χαρά.
Κύριε Καζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε γερός, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.